Ο Γιάννη Παλιούρα, κυρίε και κύριοι, καλώ τον. Γεια, Λαγιάννη. Σωστά τρομάζει ο συνάδελφο όταν ακούει ότι έρχεσαι εσύ. Όχι. Όχι. Έχει δώσει δικαιώματα, βάλει. Εκτό αν μένει σε ρία. Για να δούμε τώρα με τα γραφικά που έχουμε ετοιμάσει, Γιάννη, πώ παρατάσσονται καταρχά οι δυνάμει τώρα πια. Και πώ κινούνται. Και πώ κινούνται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δύο μέτωπα σε εξέλιξη. Το ένα μέτωπο είναι στα ανατολικά. Το κεντρικό μέτωπο, εκεί που έγινε αρχική τουρκική εισβολή, ή μάλλον mm -hmm. πιο σωστά, εισβολή των μισθοφόρων τη ε, Τουρκία. Εκεί πέρα έχουμε εξελίξει στη διάρκεια τη νύχτα. Είχαμε δύο σημεία στα οποία είχαν μπει, συν μία λωρίδα μακριά στο κέντρο που είχαν φτάσει μέχρι τα θεωρητικά όρια τη ζώνη ασφαλεία. Αυτά τα ελέγχουν τώρα οι Τούρκοι, Γιάννη. Δηλαδή το Τέλαμπιάν, τη Ράσαλαϊν και όλε αυτέ τι περιοχέ τι ελέγχουν οι Τούρκοι. Όχι. Δεν τα ελέγχουν πλήρω. Έχουμε χθε το βράδυ, είχαμε καταρχά ένα θύλακα στο κέντρο, ο οποίο έχει φτάσει μέχρι τα όρια. Από ναι. την άλλη μεριά, και στο Ράσα Λαϊν και στο Τελαμπιάντ, οι Τούρκοι είχαν ε, μπει, οι μισθοφόροι του μάλλον, αλλά δεν τα ελέγχαν πλήρω. Στη διάρκεια τη νύχτα ο θύλακα ο κεντρικό κινήθηκε ανατολικά, έχει σχεδόν ενωθεί με το Ρα mm -hmm. Το κέντρο του Ρα Αυτό που λένε ότι ελέγχει και τον Μη 4, ένα τμήμα τέλο πάντων του το το κεντρικού το αυτοκινητοδρόμου. Το το παραμένει αυτή τη στιγμή μη ελέγξιμο. Τουλάχιστον με του χάρτε που βγαίνουν, φαίνεται ακόμα ότι δεν έχει τα τουρκικά χρώματα. Όμω αυτέ οι περιοχέ, Γιάννη, στι οποίε αναφέρεσαι, δεν έχουν καμία σχέση με το κομπάνι, για παράδειγμα. Καμία. Γι' αυτό είπα ότι έχουμε δύο. Όπου είναι οι επόμενοι στόχοι. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν η κανονικά για τους Τούρκους επιχείρηση και φαίνεται ότι και οι Κούρδοι δεν θέλουν εκεί πέρα να ρίξουν δυνάμεις, να ξοδέψουν στρατό δικό τους, το έχουν αφήσει σε πολιτοφυλακές κουρδικές, να αναλάβει την δρόμικη δουλειά, να ματώσει αν θέλετε του τους ναι, ναι. Ε, Τούρκους και έχουν αποχωρήσει, διότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν και αμυγός κατά πλειοψηφία κουρδικοί πληθυσμοί. Φαίνεται ότι έχουν πάρει απόφαση ότι αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά χαμένο. Mm -hmm. Όλο το ενδιαφέρον λοιπόν μεταφέρεται αυτή τη στιγμή ανατολικά. Μεταφέρεται ανατολικά, διότι εκεί πέρα μπαίνουν πάρα πολλοί παίκτε, βαριά οπλισμένοι παίκτε. Και παίκτες. η Ρωσία μπαίνει εδώ, Γιάννη. Αν μπαίνει η Συρία, είναι σαν να μπαίνει η Ρωσία. Δεν, δεν πιστεύω Αυτό να Αυτό έχει μεγάλη κανείς σημασία. Που να θεωρεί. Αλλάζει όλο το παιχνίδι από οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί θεωρούνται στρατηγικά αυτά τα σημεία η Μαμπίτση και το Κομπάνι. Πού τα βλέπουμε εδώ τώρα. Το, η Μαμπίτση και το Κομπάνι είναι, είναι η καρδιά του κουρδικού έθνου στη Συρία. Εκεί πέρα ο πληθυσμό είναι όχι απλά κατά πλειοψηφία, αλλά σχεδόν μασίφ κουρδικό. Χωρί αυτό δεν υπάρχουν Κούρδοι. Δεν υπάρχει έστω και η ιδέα του Κουρδιστάν. Ναι. Άρα, θα έλεγε mm -hmm. κάποιο Γιάννη ότι εδώ αυξάνονται όμω στι συγκεκριμένε πόλει και οι πιθανότητε ο Ερντογάν και οι Τούρκοι να εγκλωβιστούν. Ε, Κάτσε να μπουν. Έχουν φτάσει στρατεύματα κάτσα και Γιατί είναι στρατεύματα. Πάμε λοιπόν κοντά. Για να, δούμε, για να λοιπόν. τα δούμε. Πάμε Αυτό είναι ο διαδραστικό χάρτη που χρησιμοποιούμε τι τελευταίε μέρε που δείχνει την ελεκτέ επιχειρήσεων. Αν μπορούμε λοιπόν να πλησιάσουμε αυτό το σημείο ναι. εδώ πέρα πάνω. Μάλιστα. Αν δούμε και πέρα, θα δούμε ότι χθε, ε, σε όλη τη διάρκεια τη ημέρα, είχαμε μία συνεχή ροή από δυνάμει του σχηρακού καθεστώτο, mm -hmm. οι οποίοι προωθηθήκανε. Πού λε τώρα, λε το κομμάτι αυτό εδώ, Γιάννη, Κομπάνι και Μαμπίτζ Εδώ πέρα, που βλέπετε πάρα μάλιστα. πολλά ξαφνικά. Μάλιστα. Γέμισε πολλά σημάδια. <χ> 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 Όλα, κάθε σημάδι είναι μία μάχη, μία αναφορά, μία πληροφορία, ένα βίντεο. Mm -hmm. Όπω βλέπετε, τι τελευταίε μέρε εκεί πύκνωσε. Πολύ εκεί γίνεται, εδώ δεν υπήρχε εδώ παρνή, ναι. τίποτα. Έχουμε. Ναι την είσοδο του Συριακού στρατού, τακτικού Συριακού στρατού. Έχουμε αναφορέ που πολλέ. φτάσει πολλές. σε αυτέ τι περιοχέ. Στο, το, στο, στο Μανμπίτ Μάλιστα. Υπάρχουν χθες, από χθε το βράδυ πάρα πολλά βίντεο στο που μέσα στην πόλη. Όχι. Και εκεί φαίνεται να υπάρχει κάποια εμπλοκή. Αν πάμε λίγο βορειότερα. Υπάρχει... Εμπλοκή που αφορά σε τι εννοεί. Σε ό,τι αφορά τις, τα Συριακά στρατού. Πώ να φτάσουμε. Μάλιστα. Υπάρχει. Όλα αυτά καταλήγουν σε μια γέφυρα η οποία περνάει πάνω από τον Εφράτη. Είναι η γέφυρα του Καρκουζάκ. Υπάρχουν εκεί πέρα εικόνε από σκυριακέ δυνάμει, ελαφρέ σκυριακέ δυνάμει στο σημείο, οι οποίε ετοιμάζονται να περάσουν τη γέφυρα για να πάνε προ κομπάνι, αλλά δεν έχουν περάσει ακόμα. Και επίση, οι Σύριοι αυτή τη στιγμή έχουν προωθήσει δυνάμει τεθωρακισμένα, όπω είδαμε, να μεταφέρονται μαρματοφορεί με μαζικά σε μερικά σημεία προ το Man Beach, αλλά υπάρχουν αντίστοιχε εικόνε και από Τούρκου που έχουν στείλει δικά του τεθωρακισμένα. Στην ίδια περιοχή. Στην ίδια περιοχή δεν έχουν ακόμα εισβάλει. Έχουμε κάποιες αψιμαχίες ουσιαστικά με τους μισθοφόρους των ε, Τούρκων στην περιοχή, οι οποίοι χθε το βράδυ μάλιστα είχαν βρει και ένα εγκαταλελειμμένο ουσιαστικά άρμα μάχης του Συριακού all στρατού all και βέβαια... Το θεώρησαν λάφυρο, ανέβηκαν all πάνω, φωτογραφήθηκαν. Το βλέπουμε εδώ. Α, φωτογραφήθηκαν κιόλα. Αυτό το άρμα δεν καταστράφηκε σε μάχη. Έμεινε από μηχανική βλάβη. Μάλιστα, δεν το εκεί. για, να το, καταλάβει και απλά ο κόσμο, οι Σύριοι γιατί βρίσκονται εκεί, για να μπλοκάρουν την είσοδο των Τούρκων. Οι Σύριοι βρίσκονται, βρίσκονται καταρχά για να γίνει η Συρία πάλι ολόκληρη. Θέλω να καταλάβουν αυτό το κομμάτι, το οποίο ανήκει στη Συρία. Δεύτερον, αν καταλάβει αυτή την περιοχή, και μάλιστα με τι φιλογίε των Κούρδων, τελειώνει το όνειρο του Κουρδιστάν, του Συριακού Κουρδιστάν. Η Συρία πια γίνεται ένα κράτο. Τρίτον, αυτή η περιοχή είναι ουσιαστικά μία σφήνα μεταξύ ανατολικά τη ζώνη ασφαλεία που δημιουργούν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι και δυτικά των περιοχών που έχουν ήδη καταλάβει οι Μεβαίως. Τούρκοι. Δεν εννοώ, δηλαδή μια γραμμή τουρκική εισβολή. Οπότε, ναι, ήταν λογικό ότι θα μπαίνουν εκεί πέρα μέσα, είναι η χώρα του. Βέβαια, υπάρχει και κάποια... κάποιε λεπτομέρειε που βλέπουμε στα όσα. από τι εικόνε. Φαίνεται ότι οι Σύριοι στέλνουν για τα μέτρα ενό στρατού που πολεμάει 8 χρόνια σχετικά καλό υλικό. Να. Δηλαδή, στέλνουν, σχετικά μοντέρνα άρματα όπω αυτό που βλέπουμε που λέγονται τα 72. Αυτό από δεν την... σημαίνει. Ότι φαίνεται να προετοίμαστε οι Τούρκοι. Ότι δίνουν βάρο αυτή Όχι στην μόνο περιοχή. αυτό. Γιατί η εικόνα που έχουμε αντίστοιχη από τα τουρκικά κάρματα που υπάρχουν στην περιοχή, ναι. δεν ναι. μιλάμε για το άλλο μέτωπο στην περιοχή, είναι κάποια α πούμε μουσιακή αξία αμερικάνικα κάρματα μία εξή. Τι 60. σημαίνει ότι δεν θέλουν να εμπλακούν σε μάχη. Δεν το περιμένανε. Σε αντιπαράθεση. Εγώ θεωρώ α, ότι... Ότι... α δεν περιμένα, λες, εμπλοκή του Συρίακου Δεν Συριακού περιμένανε στρατού. εμπλοκή μάλιστα. της Συρίας και μάλιστα με δυνάμεις μάλλον πρώτης γραμμής στην περιοχή.